Από τη μια μηδενίζουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και από την άλλη διαφαίνεται ότι φέρνουν αύξηση στο νερό. Η πραγματικότητα για τους παραγωγούς της Κρήτης, με φόντο το κόστος παραγωγής, παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργού Κώστα Τσιάρα από το βήμα της Βουλής, εξακολουθεί να είναι ανησυχητική και πάντως να βαραίνει δυσανάλογα την τσέπη τους. Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έχει σταματήσει το 2016, κύριοι συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επαναφέραμε ουσιαστικά τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Έχουν δαπανηθεί περισσότερα από 240, έχουν μάλλον δοθεί περισσότερα από 240 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 3 χρόνια. Και πλέον με ένα σταθερό μηχανισμό επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Για ποιο λόγο? Για να μειώσουμε το κόστος παραγωγής. Είναι και ένα δίκοπο μαχαίρι οι ανακοινώσεις. Βλέπουμε τον κύριο Σκυλακάκη, τον υπουργό, να ανακοινώνει ότι θα έχουμε αύξηση στο νερό. Και συνάμα βλέπουμε τον κύριο Τσιάρα μαζί με τον πρωθυπουργό και να λένε ότι θα έχουμε όλα αυτά, πρέπει να παντρεύονται. Στο πεδίο πάντως που επιχειρείται να δοθεί λύση είναι στα κόκκινα αγροτικά δάνεια, κάτι που από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκαθάρισε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο Κώστας Τσιάρας, εξειδικεύοντας, μίλησε για ρύθμιση που θα μπορέσει να βγάλει από την ομηρία χιλιάδες οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα ή και συνεταιρισμούς, χωρίς ωστόσο, όπως σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, να ξεκαθαρίζεται τι θα γίνει με τους οφειλέτες τραπεζών εκτός από την πρώην ΑΤΕ. Αν ένας παραγωγός ήταν αγρότης, κατά κύριο αγρότης πριν από 5-10 χρόνια και πήρε ένα δάνειο από ένα άλλο τραπεζικό ίδρυμα και όχι από την ΑΤΕ ή από την Τράπεζα Πειραιώς που εξαγόρασε. Θα συμπεριληφθεί? Πώς θα χρηματοδοτηθούν κάποια σχήματα που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα κάποιοι συνεταιρισμοί για να ξοφλήσουν το κεφάλαιο το αρχικό? Μπορεί τότε να φύγουνε. Μπορεί να φύγει και ένα μέρος του κεφαλαίου. Το υπόλοιπο θα ξοφληθεί. Με μία όσο γίνεται πιο γενναία ρύθμιση θα δώσουμε ένα τέλος και στην ομηρία ανθρώπων που έτυχε να μπλεχτούν σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό και η περιουσία τους είναι ακόμη δεσμευμένη εδώ και 10 χρόνια. Αλλά και σε απλούς ανθρώπους αγρότες, οι οποίοι είδαν για 1-2 χρονιές να μην πηγαίνει καλά όλη η παραγωγική διαδικασία ή έτυχε να βρεθούν σε μια δυσκολία της ζωής και βρίσκονται υπό το βρόχο ενός κόκκινου δανείου. Σε ό,τι αφορά ωστόσο τους παραγωγούς κηπευτικών, 600 εκατομμύρια αναμένεται να δοθούν υπό την πίεση της κλιματικής αλλαγής για τη διεύρυνση της θερμοκηπιακής καλλιέργειας, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το νησί και την υπαίθρια παραγωγή του. Αυτό από τη μια μεριά είναι καλό για μας, ειδικά σαν Κρήτη, γιατί θα δοθεί ευκαιρία σε πάρα πολλούς παραγωγούς να ασχοληθούν με το θερμοκήπιο, αλλά αποθαρρυντικό για όλους εμάς που έχουμε υπαίθριες καλλιέργειες, ότι έρχονται δύσκολοι, πιο δύσκολοι καιροί στο κομμάτι της υπαίθριας καλλιέργειας. Στο νέο πλαίσιο που επιχειρείται να δημιουργηθεί και στόχος είναι να ενισχυθεί ο αγροτικός κόσμος, κομβική σημασία ρόλο συνομιλητή και εκπροσώπου των παραγωγών θα έχει η ΕΘΕΑΣ.